Και τι έγινε. Το δήμαρχο τον έβγαλε ο Πόρος. Τον έβγαλαν και εγώ τον ψήφισα αυτή τη φορά. Δεν τον είχα ψήφισει. Θα τον ψήφισε. Ο λαός, ο λαός θα τον τιμωρήσει. Όχι έτσι, θα παραιτηθεί. Όσο έδειξε τη διαμαρτυρία στον υπουργό, είπα. Δεν απομονώ. Δεν απομονώ. Ίσως δεν το κατάλαβα. Αλλά ήσουν και εσύ πολύ πιστικός. Αλλά και ο κύριος Δημητριάδης το έγραψε. Παρετήσου. Αφήστε, αφήστε. Σε 10 μήνες έχουμε εκλογές. Ο λαός θα μιλήσει. Ο Τσίπρας τα ίδια. Παρετήσου. Σε 10 μήνες έχουμε εκλογές. Αυτό είναι το πιο σωστό. Το πιο ευγενικό. Απλώς το διορθώνω. Και βοηθήστε και εμάς όλους εδώ πέρα. Όλοι μαζί συνεννοηθείτε εκεί πέρα. Και όχι λείπουν από εδώ, λείπουν από εκεί. Τι με ενδιαφέρουμε είναι αυτά. Όλοι μαζί, βοηθήστε. Όχι ρουφιανιά. Ευχαριστώ κύριε Ζητή. Και κύριε Καβαδά και κύριε Γρήγορα, για να κλείσουμε. Σας παρακαλώ να πάμε σε ψήφιση, να προχωρήσουμε. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω σαν άμεσα θυγόμενο σε αυτό το θέμα, μαζί με τη Σοφιάνα δηλαδή, γιατί έχουμε βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα. Κάπως περίεργα, δηλαδή ακούω εδώ και μία ώρα, μία μισή και προσπαθείτε τώρα ο ένας να δείξει ευθύνες στον άλλον. Ακούσαμε βέβαια και το καταπληκτικό ότι εντάξει δεν έκανε καλά τη δουλειά του το λιμεναρχείο, δεν έκανε καλά τη δουλειά της αστυνομία, δεν έκανε καλά τη δουλειά της εκτιματική, κάποιος υπάλληλος του Δήμου, δεν ξέρω τι, κάποιος δεν ξέρω τι. Κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του, όμως. Το βασικό θέμα είναι ότι εμείς θυμόμαστε άμεσα. Δηλαδή, αν κατέβει κάποια θυματική, αν στείλει κάποιο έγγραφο, αν έρθει κάποιο εισαγγελέα, εμάς θα κλείσει, εμείς θα έχουμε το πρόβλημα. Ούτε αυτός ο οποίος άρχισε να στείλει τα χαρτιά, ούτε αυτός από το λιμεναρχείο, ο οποίος σήκωσε ένα τηλέφωνο και του είπανε είμαι ο Βασίλης Λαζαρίδης, χωρίς να ελέγξει και έστειλε τα χαρτιά στην αστυνομία, και η αστυνομία από μόνη της μετά έκανε όλες τις ενέργειες κτλ. Και το θέμα είναι, γι' αυτό και μαζευτήκαμε εδώ πέρα, αν υπάρχει κάποια πολιτική βούληση. Από ό,τι βλέπω από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει. Ειδικά από την πλειοψηφία βλέπω μόνο δύο άτομα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, θέλετε να κλείσουμε. Αν θέλετε να κλείσουμε, πείτε εδώ τώρα να καταγραφεί στα πρακτικά να το ξέρουμε. Αυτός είναι ο σκοπός, να κλείσουμε. Να κλείσουμε και το νησί άμα είναι. Παραλία είμαστε, δουλεύουμε για τον τουρισμό. Αυτά είναι τα έσοδα του νησιού. Θα κλείσει, άμα κλείσω εγώ. Έτσι. Άμα κλείσω εγώ, θα κλείσει όλος ο πόρος, το αγυρώνω. Και ας μην δεχτείτε. Παρακαλώ, εγώ προσωπικά σας σύνολο σας απαντήσω λίγα. Γιατί τώρα απαιτήσατε κάπου, σαν δημοτικό σύμβουλο που καλείται να εφαρμόσει τον νόμο. Σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε για να εφαρμόσουμε τον νόμο. Αποκλειστικά και μόνο τις διατάξεις και τον νόμο. Πέρα από το τι θέλουμε, το οποίο νομίζω ότι δεν αμφισβητείται από κανένα το τι θέλουμε, άσχετα από το αν κάποιος μας κατηγορεί για λάθος χειρισμούς, για ελλείψεις, για παραλήψεις κτλ. Συγγνώμη, θα σας απαντήσω μετά να μιλήσει ο κύριος Γρήβας. Κύριε Γρήβα, δείτε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει ακόμα και μπρος. Και φέτος η τουριστική σεζόν είναι στη μέση και πάει προς το τέλος της. Ακόμα έχουμε γύρω στον 1,5 το πολύ, εύχομαι να είναι και 2 μήνες ακόμα. Ας ετοιμάσουμε την υποδομή για το χρόνο. Εδώ υπόθησαν λοιπόν ορισμένα στοιχεία τα οποία περάσανε χωρίς να σχολιάσουν. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να εξετάσουμε για να δώσουμε λύσεις σε όλες τις πλάτες εάν μπορούν να σε όμορους χώρους να μπουν οι καντίνες. Γιατί το θέμα είναι η καντίνα, δεν είναι τα οι καρέκλες και οι ομπρέλες. Διότι από έγραφο που διάβασε ο κύριος Δήμαρχος, η απλή χρήση για αλλού επιτρέπεται. Είπε η κυρία Ποζιάδη ότι χαίρεσε τη συνόηση με τον κύριο Διαμαντόπουλο και μπορεί να βάλει εκεί. Είπε ο ελέγχθη προηγουμένως για το θέμα του ρωσικού ναυστάγμου και από ό,τι θυμάμαι όταν ήμουν εγώ πρόεδρος, η καντίνα του ρωσικού ναυστάγμου δεν είναι στον Αιγαλό και στην παραλία. Πρέπει να είναι σε ιδιόκτητο χώρο και αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε. Και πιστεύω ότι εκεί στο ρωσικό δεν υπάρχει πρόβλημα για την καντίνα. Εάν τώρα δεν έχουν πάρει άδεια για την απλή τοποθέτηση των ομπρελών, αυτό νομίζω ότι μπορεί να παρακολουθεί αυτή η θεματική εκδήλωση.
χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου ως απλή χρήση. Το ίδιο μπορεί να εξεταστεί και το θέμα της Βαγιονιάς. Και στη Βαγιονιά επίσης, αν υπάρχουν όμορα οικόπεδα που μπορούν να μεταφερθούν εγκαταστάσεις σε όμορα οικόπεδα, κάπου δηλαδή ένα συνδυασμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με το Δήμο να δώσουμε λύσεις αφού εξετάσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και όλους να τους βάλουμε, και όχι να τους βάλουμε όλους μαζί. Με γιούρια δεν γίνεται σήμερα τίποτα. Έτσι. Τίποτα δεν γίνεται με γιούρια. Έτσι. Πρέπει το κάθε τι έχει την ιδιαιτερότητά του και θα πρέπει να, εξεταστεί ξεχωριστά. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από τώρα για τον χρόνο. Και να υπάρχει μια υποδομή στον Δήμο για οποιονδήποτε είναι δήμαρχος και όχι μη το φτιάξω εγώ και τον βρει ο επόμενος και γιατί να είναι. Αντίπαλός μας δεν θα πρέπει να είναι ο δήμαρχος, αλλά τα προβλήματα. Έτσι, έτσι, και θα έτσι. Πρέπει να καθίσουμε από τώρα να λύσουμε. Και ας είναι όποιος θέλει δήμαρχος. Εγώ δεν έχω κανένα κόλλημα ποιος θα είναι και ποιος δεν θα είναι. Το θέμα είναι τι κάνει αυτός που είναι. Έτσι, διότι μπορεί να πάρετε την καρέκλα από οποιοδήποτε και να παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία είτε είναι είτε δεν είναι, διακοσμητικός θα είναι. Ας αρχίσουμε από τώρα λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δήμα. Ο κύριος Δήμαρχος. Σε όλα πολλά τις σημάτσεις έχουν γίνει διαχρονικά πάρα πολλές σε θέματα. Δεν αναφέρθηκε προηγουμένως για πολιτική βούληση και τα λοιπά. Η πολιτική βούληση υπήρχε και υπάρχει. Από τα λεγόμενα του κύριου Βήμα, είδατε ότι και ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κάπως, και αυτός δεν αντιλήφθηκε το θέμα του ρωσικού αστάθμου. Το θέμα του ρωσικού αστάθμου δεν έχει να κάνει ούτε με την Καθήνα, ούτε με την ιδιοκτησία. Δεν έχει να κάνει με το 1981 νόμο που λέει 100 μέτρα πέριξη ανακηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου μνημείου θέλει ειδική έγκριση. Εκεί παρθεί αυτό κύριε. Σας το πω ποιος αληθέτης προηγούμενο. Αυτό το χαρτί εστάρι το διάβασα και την άλλη μέρα σήμερα το εστάρι χτες το ανεπρέπει και σήμερα εστάρι απάντηση άμεσα ότι δεν είναι αυτό που το ζητούμε. Ας πάρουμε καινούργια από τον κύριο πολιτισμό. Την ώρα αφορά, είναι πριν πολιτισμό, δεν είναι εκτιματική υπηρεσία. Δηλαδή, έγραφο από το Δήμο προς το Υπουργείο Πολιτισμού, την αρμόδια υπηρεσία, να μας δώσει την έγκριση. Οπότε θα διευκολυνθεί. Αλλά είναι ότι και εσύ σαν πρόεδρος, αυτό του 1980 δεν το είχες όταν πέρασε από μας το Ελληνικό Συμβούλιο. Είχαμε φάει το 1997, κύριε Αληθέρη, έγραφο. Δεν έχει δοθεί, δεν είχε αντιληφθεί, ρε παιδί μου. Δεν το πήρε χαμπάρι ο Δήμος, κακό είναι. Και είχε μπροστά μας τώρα. Πάω στην κλιματική και μου λέει του λόγου, πώς τι πρόβλημα έχει. Σαν σου έχει καταγγελίες. Αυτό μίλησε κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι ελεύθερο. Σου λέει τώρα σε τάμι, πώς είναι ελεύθερο. Πώς το χαρτί σε μας, τώρα. Πάμε κι άλλα θέμα. Τα οποία δυστυχώς εδώ μέσα δεν λέω. Με μικρόφωνα και μάχη το έφανα ένα γράφο. Δίνει του μογέντες. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι. Και όλα αυτά θα και στην βαφτήκανε, φέτος υπάρχουν προβλήματα οικονομικά σε όλο τον κόσμο και το κοσμάκι. Και βρήκανε τον Λαζαρέτη να αναφέρονται και θα λένε... Μπορεί να είναι μια σύσταση να είναι πιο σερνή η καθημερινή. Αν εννοείται αυτό. Να μαζευτούμε όλοι. Αν εννοείται αυτό γίνεται. Εγώ πήρα μια πρόσκληση προθέτω να παραστώ κάπου. Μετά αύριο. Πήρα μια πρόσκληση να παραστώ κάπου. Άμα ξέρετε τι γράφει αυτή η πρόσκληση. Και νομίζω ότι την έχουν πάρει πάρα πολύ από αυτούς που είμαστε εδώ μέσα. Και γίνονται και πάρα πολλά τις νύχτες. Να ξεχνάμε αυτά. Παραβλέπουμε. Θα σας θυμίσω ένα πράγμα. Σαν καινούργιο σύμβουλο. Εγώ δεν έχω πάει καμία πρόσκληση που να μας πείτε τι είναι αυτό. Κάτι ώρα και αλλού. Λοιπόν, κάτι ώρα και αλλού, ας σου πω, γιατί συνεδριάζω, γιατί σου ξέρω. Κάποτε θυμάμαι, μετά που το ξεκίνησα σαν δημοτικά, στη Βαγιονιά, στην παραλία, μια ομορφιά, συντευθήκαν κάποιοι φοίνικες. Δύο, τρεις στην αρχή κτλ. Ξέρετε ότι η αρχαιολογία έκανε δημογραφία. Για τους φοίνικες. Ξέρω τι τύχη πια είχε. Και πάρα πολλά χρόνια πριν.
Γι' αυτό όμως φανιόταν. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Γνωρίζουμε, δεν είναι, δεν πάμε. Αν θέλουμε να φυλάξουμε αυτό που έχουμε και τον τρόπο διαχείρισης πρέπει να προφυλάξουμε, αν θέλουμε να έχουμε δουλειά. Πολλά πρέπει να προφυλάξουμε και τα γνωρίζετε εσείς που τα δουλεύετε τόσα χρόνια, τα προβλήματα. Θα σας πω κάτι άλλο. Εγγράφησα την αστυνομία για μουσική. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε. Οι χαρτίες δεν προβλέπεται να έχουν μουσική. Εμείς πληρώσαμε ΑΕΠ. Η ΑΕΠ έρχεται και πληρώνεται. ΑΕΠ πληρώσατε. Γιατί πληρώνουμε ΑΕΠ άμα δεν πληρώνουμε. Πήγατε να βγάλετε καμία άδεια μουσικής. Όχι όπως και πέρσι. Πήγατε να βγάλετε καμία άδεια μουσικής. Μα δεν βγάζει άδεια. Δεν βγάζει άδεια. Αλλά η ΑΕΠ όταν δεν πληρώνεται. Πήγατε στην ΑΕΠ για να μην σε καταγγείλει η ΑΕΠ. Η άδεια μουσικής σου δίνει με 150 ευρώ κάθε χρόνο και δεν είσαι αυτό. Έλα τώρα, μην είσαι αυτό. Λοιπόν, πήγατε σε καμία υπηρεσία, καταθέσατε φάκελο να βγάλετε άδεια μουσικής. Η ανοχή των ανθρώπων, των πέριξ, των αρχών για το θέμα αυτό υπήρχε. Σωστό. Κάνω λάθος. Πόσα άλλα πράγματα. Και τώρα, πέστε μου εσύ, μάνα που θα μιμηνήσεις σαν τέλος και εσύ, πέστε μου, τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Στην απόφαση πρέπει να πάρω. Και πού πρέπει να τη στείλω. Και τι ωραία τα λέτε. Σας πήγε την ευθύνη, τι κάνει. Τι πράξη πρέπει να κάνει. Πώς σας λέω. Έχουμε κάτι, πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν γίνεται ρε παιδιά, είναι καρδίνα. Δεν είναι υπερπάνω. Κύριε, ολοκληρώσαμε. Θα προχωρήσουμε. Εγώ επισήμανα, πρόεδρε, τις παρατηρήσεις μου, όμως το θέμα της σκοπιμότητας της πολιτικής απόφασης ως προς το ένα, πού είναι αυτό. Θα πήρα γιατί πρέπει να δώσω την απάντηση. Πρέπει να απαντήσει, να γίνει προς τους υπουργούς. Δεν είναι ένας, είναι δύο, μόνο αυτή η κόρη θα δώσουν τη λύση, κανένα άλλο. Ό,τι απόφαση και να πάρουμε, στο Γενικό Γραμματέα που θα πάει, η απάντηση θα είναι αρνητική. Θα σου πει, κύριε, έχει στοιχεία που είναι αυτό. Τι απόφαση που θέλει. Μην το κάνουμε για να ρίχνουμε στάκι στα μάτια. Εγώ τα πράγματα λέω πω αν το κάνουμε για να ρίχνουμε στάκι στα μάτια. Πάμε έτσι. Δεν έχετε μελετήσει ούτε εσείς τα το γράψατε, το φέρατε και έχετε μελετήσει και δραστηριότητα τι. Διαβάστε μέσα τη γράφη, τι νόμους και τι παρακαλείτε και μετά πως ψηφίστε αποφάσεις. Συμφωνείτε με τη λύση. Και μην το είπατε και εσείς μόνος σας μετά, διορθώνοντας, ότι εμείς παίρνουμε πολιτική απόφαση και βέβαια δεν είναι νόμιμη, αλλά θα το στείλουμε για έλεγχο νομιμότητας. Δηλαδή τι δίνουμε, στάξει τα μάτια. Τον καιρό που έβλεπε, επαγγελτάναμε τα στόματά μας πιστά. Κύριε Λαγκή, δεν είναι στα θέματα. Τώρα που φτάσαμε στο αυροχώρητο. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Καταρχήν δεν είπε ότι δεν είναι νόμιμη απόφαση. Και δεύτερο. Να διαβάσουμε τις προτάσεις. Και δεύτερο, είπα να συμπληρωθεί το Υπουργό. Έβαλα αποστολή αιτήματος. Αποστολή αιτήματος. Ένα συμπληρώσουμε και τον εσωτερικό να ανοίγει το ζήτημα, αν υπάρχει θέμα. Γράφω αποστολή αιτήματος. Εδώ καταλάβαμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση είναι η μοναδική λύση του προβλήματος, την οποία μέχρι σήμερα από 18 του μηνός ο Δήμαρχος περίμενε να τη φέρουμε εμείς στις 10 του μηνός σαν πρόταση, να χάσουμε άλλες 8 μέρες ένα σύμμα στην εξωπορία και να πει ότι είναι αυτή η λύση. Δεν το έκανε στο πειράμα. Τάχαμε ότι συμφωνεί και τη βρήκαμε. Αλλά κατά τα άλλα διαφωνεί στα υπόλοιπα. Πώς θα. Άρα δεν καταλαβαίνω ποια είναι και η εισήγηση. Έχει 3-4 σκέλη η πρόταση. Ναι. Δεν μπορεί να συγκεκριθεί ψηφίδι. Γενικά στους υπόλοιπους ψηφίδι στα μισόνια και στα μισόνια. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα λοιπόν πάει. Πρώτον με α, β, γ, δ, ενιαίο. Ωραία, λοιπόν, και μας διαβάζετε για να καταγραφή και στα πρακτικά και να το γράψουμε. Η πρόταση είναι επειδή στο εισηγητής ανθρώπου, για τυπικούς λόγους. Α, η πρόταση θέλουμε από την ψηφοφορία είναι ακόλουθη. Α, αποστολή αισθήματος στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών για έκδοση απόφασης παράτασης της διάρκειας όλων των παραπολίτων του 2012
Εγγυαλούν και παραλία σε όλε τι περιπτώσει που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίε παραπώνω για το 2013 και οι παραπολισιού του 2012 υποβάλλουν στην αρχή αίτηση του ΣΟΤΑ. Με τίμημα μειωμένο κατά 20% από το 2012. Β. Παράταση τη διάρκεια όλων των παραχωρήσεων του 2012 Αιγιαλού και παραλία εκτό χερσαία ζώνη λιμένα του Δήμου Κόρου, με τίμημα μειωμένο κατά 20% από το 2012 σε όλε τι περιπτώσει για παραχωρήσεων του 2012 προφανώ στην εκκέτηση. Γ. Άμεσα αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφορών του αιτήματο προ του υπουργού οικονομικών και εσωτερικών, καθώ και όλων των ετημένων από την αιτηματική υπηρεσία στοιχείων. Και Δ. Άμεση τοποθέτηση ομπρελών και παγκακιών στην πλάση του Αγίου Στεφάνου. Είμαστε σε ψήφιση, κύριε Πάνο. Είμαστε σε αυτό. Ναι, είμαστε σε ψήφιση. Και δύο σαν να είναι το πράγμα. Ο κύριος Πάνο το λόγο. Κύριε Πάνο, το Δημοτικό Συμβουλίο. Ψηφίζουμε τη συγκεκριμένη πρόταση όταν είναι η πλευρά ουσιαστικά και μείνουμε δύο άτομα. Τώρα είμαστε σε ψήφιση και εσείς κάνετε τοποθέτηση. Δεν κάνω τοποθέτηση. Τοποθέτηση είναι αυτό. Κάτι και βέβαια η πρόταση αυτή είναι η πρόταση του διεύθυνσης προς το κράτος να αλλάξει πολιτική. Μέχρι στιγμής δεν έχετε κάνει εσείς πίεση και κάνει αντιπολίτευση. Σας παρακαλώ και ψηφίζετε, μια που ξεκινήσατε. Όλο το κείμενο. Ναι λοιπόν. Ναι. Στο Α, Β, Γ, Δ, ο κύριος Πάνο. Ξεκίνησαμε άλλα από τα κυρία Κοράλη. Ναι, και η κυρία Κοράλη. Κύριε Δόσκαρη. Ναι, και ο κύριο Δόσκαρη. Κύριε Καϊκαγιώργο. Ναι, και ο κύριο Καϊκαγιώργο. Κύριε Αλυπέρη. Και λυπάμαι που βρίσκομαι σαν δημοσιογράφο του Συμβούλου του 20 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Ναι, και ο κύριο Αλυπέρη. Κύριε Δημητριάδη. Ναι. Κύριε Τσούκα. Ναι, ο κύριο Τσούκα. Μετά από το έργο που πήρε ο Δήμος στις 12 Εβδόμου του 2003, λέει... Ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Καϊκαβαναγκέτη. Σύγχεστε. Θα ακούσουμε, να ακούγεται, θα ακούσουμε, να ακούγεται. Μετά από το έργο που πήρε ο Δήμος Πόρου στις 12 Εβδόμου του 2003, του 2013, να μην δημοκρατήσει τις συγκεκριμένες πλάτες, τη δεύτερη κατά σειρά πρόταση που εκεί δεν πάει. Ναι, το Β είναι η παράταση της διάρκειας. Που η πρόταση λέει η παράταση της διάρκειας, αυτό το καταψηφίζω. Όχι, τα, λοιπόν. Τα τρία το ψηφίζω. Όχι. Στο Β, ναι, Α, Γ και Δ. Και εγώ ψηφίζω μόνο το Α και καταψηφίζω το Β, το Γ και το Δ. Ναι, δηλαδή στην αποστολή του εγγράφου και καταψηφίζω το Β, το Γ και το Δ. Κύριε Πρόεδρε, να έχετε υπόψη σας όμως όταν μιλάμε για σαλαμοποίηση σε άλλα θέματα, θα τα δεχόσαστε επιμέρους ψηφίσματα. Βεβαίως, κατά πλειοψηφία είναι η απόφαση. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Απαγορεύεται η τοποθέτηση. Όχι, η σαλαμοποίηση. Το πώς θα γραφτεί η απόφαση είναι δικιά μου δουλειά. Η σαλαμοποίηση. Το πώς θα γραφτεί η απόφαση είναι δικιά μου δουλειά. Ευχαριστώ κύριε Τσούκα. Συνεχίζουμε. Δεν είναι κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή ως προς το πρώτος σκέλος είναι ομόφωνη. Τα καταψηφία είναι... Είναι ένα το θέμα. Το θέμα δεν είναι να έχει τέσσερα σκέλη. Θα βγουν στο ένα θέμα τέσσερις αποφάσεις. Όχι, δεν είναι. Μία απόφαση είναι. Μία απόφαση. Αλφα λοιπόν, αποφασίζουμε ομόφωνα να γίνει αυτό και να σταλεί στους υπουργούς. Βήτα. Κατά πλειοψηφία με ψηφούντο του κύριου Καέκια και του κύριου Μωρόπουλου. Γι' αυτό και γι' αυτό. Πάμε. Κατά πλειοψηφία, μην το ψηφίζετε. Η απόφαση, σας παρακαλούμε να την συνεχίσετε. Η απόφαση θα είναι μία. Μία να θα έχει. Ένα σκέλος κατά πλειοψηφία. Η απόφαση θα είναι κατά πλειοψηφία. Όχι. Και θα αναφέρει μέσα. Όχι. Θα είναι το. Η απόφαση είναι μία. Λέει αλφα. Αποφασίζουμε ομόφωνα για αυτό. Πείτε κατά πλειοψηφία. Θα το δούμε σε διάθεση. Καμία δέληση. Θα ψηφίζω εγώ την πρόταση. Αλλάζει την πρόταση. Όχι σε όλα λοιπόν. Όχι σε όλα λοιπόν.